Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8 και στους 105.3. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος κάποια στοιχεία που αφορούν στο θέμα βίας στην οικογένεια, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμη και τα καταφύγια που υπάρχουν δεν είναι ικανοποιητικά να φιλοξενήσουν εκεί θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό καταδεικνύει από τη μια το ότι δεν έχουμε όσον αφορά στα υποστατικά μια σοβαρή υποδομή και από την άλλη βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το φαινόμενο, το πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, δυστυχώς αυξάνεται και τα περιστατικά που καταγράφονται συνεχώς είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυξημένα. Θα συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Εκ μέρους του Συνδέσμου Πρόληψης Βίας στην Οικογένεια είναι ο Μάριος Νικολάου, λειτουργός του Συνδέσμου. Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Καλή σας μέρα. Μας ακούει και η Αργεντούλα Ιωάννου, είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας. Ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα και επαγγελματικά, αλλά και όχι μόνο. Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, να δώσω πρώτα το λόγο στον Μάριο τον Νικολάου να μας δώσει λίγα τη στοιχεία, πώς έχουν τα πράγματα. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από αυτό για να καταλάβουμε και το μέγεθος του προβλήματος, κύριε Νικολάου. Αυτή τη στιγμή, για τι αριθμό ανθρώπων μιλάμε όσον αφορά στην κακοποίηση, πόσους φιλοξενείτε στα κέντρα, πόσες ανάγκες υπάρχουν, αν μπορούμε να δώσουμε έτσι τα βασικά. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η έκταση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο παρουσιάζει μια έτσι σοβαρή αύξηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που ζητούν καταφύγιο ή αναζητούν υπηρεσίες υποστηρικτικές είτε από το κράτος είτε από τις υπηρεσίες του συνδέσμου μας. Αφού το θέμα είναι για τα καταφύγια, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτόν κυρίως. Για το πρόβλημα γενικά της ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτα συχνών για την Κύπρο το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Τα περιστατικά αυξάνονται και πρέπει να σας πω ότι οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε να ικανοποιούνται, και λέω μόνο αυτό. Για τη διετία 2011 και 2012, ο σύνδεσμος, τα καταφύγια του συνδέσμου, το καταφύγιο τότε κατάφερε να φιλοξενήσει μόνο το 17% των αιτημάτων που εδέχθηκε. Εδέχθηκε 242 αιτήματα και μόνο 40 οικογένειες κατάφερε να φιλοξενήσει. Αυτό είναι 17%. Για την προηγούμενη διετία, 2009-2010, είχαμε καταφέρει να φιλοξενήσουμε περίπου τα μισά από αυτά που μας είχαν ζητήσει, γύρω στο 45%. Αναμένουμε τώρα τις αναλύσεις της τελευταίας διετίας, οι οποίες θα είναι τα ίδια περίπου επίπεδα με το 2011-2012, δηλαδή στο 15-20%. Αυτά τα θύματα, ας πούμε ότι είναι περίπου, ας το πάρουμε μέσω όρο, 250, ας πούμε, θύματα που ζητούν τέλος πάντων βοήθεια. Είναι γυναίκες επιτοπλίστων και παιδιά? Ναι. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αυτά τα 242 αιτήματα που είχαμε τη διετία 2011-2012, δεν είναι ο αριθμός ο πραγματικός. Είναι αυτοί που ζητούν. Είναι αυτοί που αποτείνονται για βοήθεια. Όχι. Είναι αυτοί που αποτείνονται και ζητούν συγκεκριμένη βοήθεια. Ζητούν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Αυτοί που επικοινωνούν με τη γραμμή 1440 ή προσέρχονται σε προσωπικά ραντεβού για στήριξη είναι υπερδιπλάσιοι. Γι' αυτό σας έχω πει ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και δεν το λέμε επειδή θέλουμε να προβάλλουμε είτε τις υπηρεσίες είτε στους αριθμούς της ενδοοικογενειακής βίας, διότι είναι και κάποιοι που μας ακούν και θεωρούν ότι υπερβάλλουμε και φουσκώνουμε αριθμούς. Μπορεί ο καθένας να έρθει και να έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Όταν λέω 242 αιτήματα, αφορούν μόνον ανθρώπους που ζήτησαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Που έφτασα δηλαδή στο έσχατο σημείο. Ναι. Είναι στο έσχατο σημείο. Είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός των περιστατικών που τηλεφωνούν στη γραμμή, υποστηρίζονται συμβουλευτικά ή προσέρχονται σε προσωπικά ραντεβού. Ακόμα κάτι πριν δώσω το λόγο στην Αργεντούλα Ιωάννου. Τα λίστα είναι περιστατικά ξυλοδαρμού ή μπορεί να είναι και σεξουαλική βία ή και ελεκτική βία και αφορούν γυναίκες, επαναλαμβάνω, και παιδιά? Τι είναι τα περιστατικά? Τα πλήστα περιστατικά που αναζητούν καταφύγιο είναι περιστατικά που περιέχουν και σωματική βία και πάρα πολύ ψυχολογική βία και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σεξουαλική βία. Σε ό,τι αφορά στο σύνολο των περιστατικών,
Υπερισχύει, μπορώ να πω, όχι με πολύ διαφορά, η ψυχολογική βία, οι απειλές, οι εκβιασμοί. Έγινε της μόδας να απειλούμε και να χρησιμοποιούμε τα όπλα σαν μέσο για να λύσουμε, σαν μέσο να λύσουμε προβλήματα, να εκβιάσουμε. Ψυχολογική και σωματική βία είναι τα απειλή στα περιστατικά. Η σεξουαλική βία εμφανίζεται, όχι αραιά, αλλά όχι και όσον θα αναμέναμε με τα περιστατικά που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Κύριε Ιωάννου, τι λέτε εσείς, και ξέρω ότι είστε και ενώ ασχολείστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, ναι, και εκπροσωπείτε πολλές φορές και θύματα ως δικηγόρος, έτσι. Ναι, αγαπητοί ΕΡΤΗ, ναι. Έχω ακούσει με προσοχή το φίλο τον κύριο Νικολάου. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο. Καταρχήν να πούμε ότι οι εξελίξεις μας έχουν προσπεράσει. Με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία η Κύπρος μέχρι σήμερα δεν έχει προσυπογράψει, το θέμα της βίας πλέον, της ενδοοικογενειακής βίας, αναβαθμίζεται σε έμφυλη βία. Είναι βία. Μιλάμε για βία κατά των γυναικών. Και δυστυχώς, επειδή η σύμβαση προβλέπει μια αυξημένη προστασία τόσο από τις κρατικές υπηρεσίες, όσο και το ότι δημιουργεί δικαιώματα αποζημιώσεων, μέχρι σήμερα δεν επικυρώνεται και η Κύπρος βρίσκεται εκεί ακόμα στο στάδιο που προσμετρά τα κόστα. Το ζήτημα είναι ότι ακόμη και με τους υφιστάμενους θεσμούς και χωρίς να έχουμε επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, παρατηρούμε μια τεράστια δυσλειτουργία των θεσμών στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των περιστατικών βίας. Ναι, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας, το οποίο εκπροσωπεί ο φίλος ο Νικολάου, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει στήσει καταφύγια στη Λευκωσία και αντιλαμβάνομαι πρόσφατα στην Πάφο. Αλλά να φανταστούμε όμως ότι δεν υπάρχει κυβερνητικό καταφύγιο που είναι ευθύνη του κράτους με βάση τον υφιστάμενο νόμο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, και τα καταφύγια αυτά, εξ όσων έχω αντιληφθεί από το όσες φορές έχω ακούσει το φίλο τον κύριο Νικολάου, μπορούν να φιλοξενήσουν γύρω στα 20 με 25 θύματα. Και θα μπούμε στο θέμα φιλοξενίας, τι σημαίνει. Μία περιορισμένη φιλοξενία για μερικές μέρες, μέχρι το φύλλο σε καμία κρατική μέρημνα, κυρία Γεωργίου, για το πού θα πάει μία μέρα που αναπτύχει να φύγει από το σπίτι, αν περνούσε, και πού θα πάει πίσω. Η ίδια η αστυνομία παίρνει κάποια θύματα διαστέως, κυρία, δεν έχει τις πρόνοιες του νόμου για να εξασφαλίσει. Στέγει στο θύμα, εξασφαλίζοντας διάταγμα απομάκρυνσης του θύματος, του θήτη, με συγχωρείτε, από την κατοικία την οικογενειακή. Πρόσφατα είχα μια πολύ τρανταχτή υπόθεση από αυτές που λέει ο φίλος ο Νικολάου, όπου σύζυγος είχε κλείσει τη γυναίκα στο σπίτι με την απειλή μαχαιριού και κυνηγετικού όπλου, την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Το Γραφείο Ευημερίας επικοινώνησε με το θύμα 3 μέρες αργότερα για να τη ρωτήσει αν είναι καλά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να παρέχουμε πραγματική προστασία σαν κράτος στα θύματα βίας. Και εδώ είναι που θα κλείσω λέγοντας ότι τελικά όταν μιλάμε για λιτότητα και περιορισμό του κοινωνικού κράτους, αυτές τις συνέπειες έχει. Και δεν φταίνει η λειτουργή του Γραφείου Ευημερίας ή η αστυνομία, γιατί αυτό θέλει, δεν θέλουν οι ανθρώποι να δίνουν προστασία στα θύματα βίας. Δεν υπάρχουν πρακτικές δυνατότητες και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας, ο οποίος είναι on call, στον οποίο τηλεφωνεί ο αστυνομικός που εξετάζει την υπόθεση βίας, και επειδή είναι Σάββατο ή Κυριακή και μπορεί να έχει δεχτεί και άλλα πολλά τηλεφωνήματα, πάντως δεν θα πάει να συναντήσει το θύμα και δεν θα είναι μαζί με το θύμα την ώρα που το θύμα δίνει κατάθεση. Δεν υπάρχει δυνατότητα στο Γραφείο Ευημερίας να μεταφέρει το θύμα με τα παιδιά ενδεχομένως σε ένα ασφαλές χώρο να διαμείνουν. Αυτά όλα δημιουργεί μια παντελή εγκατάλειψη στο θύμα. Ναι. Να ρωτήσω... για να μην μιλάμε μόνο για καταφύγιο. Είναι μια
συνολική προστασία την οποία σαν κράτος δεν δίνουμε στα θύματα. Είναι όλα αυτά που ακούμε έτσι πραγματικά πολύ ανησυχητικά και είναι αλήθεια και το έχω ξαναπεί ότι φέρουμε ευθύνη και εμείς ως μέσα ενημέρωσης που στην ουσία δεν προβάλλουμε όσο θα έπρεπε αυτά τα θέματα για να μάθει και η κοινωνία, να ακούσει η κοινωνία τα πραγματικά δεδομένα ως έχουν. Σίγουρα και το ζητούμενο, κυρία Γεωργίου, είναι επιτέλους και ως κοινωνία περιλαμβανομένων και των δημοσιογράφων να απαιτήσουμε λύσεις και οι λύσεις απαιτούν πολιτικές, κοινωνικές και κόστος. Ναι. Κύριε Νικολάου, να ρωτήσω κάτι σε αυτό τώρα με βάση τα όσα είπε και η Αργεντούλα Ιωάννου. Όταν πέστε ότι τη διετία 11-12 είπατε ότι φιλοξενήσατε 17 άτομα σε αυτά τα καταφύγια. Ακριβώς τώρα με αφορμή αυτά που είπε η κυρία Ιωάννου, ποια είναι η διαδικασία. Αυτοί οι 17 που έρχονται εκεί, που είναι το έσχατο σημείο, που έφυγαν από το σπίτι τους και μπορέσατε και τους φιλοξενήσατε. Αυτούς τους 17 δεν έρχεται κανένας, δεν ήρθε κανένας να τους δει. Ή μετά τι γίνεται, επιστρέφουν μετά στις δύο μέρες, επιστρέφουν πίσω στο σπίτι όπου υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Για να σας πω τι γίνεται. Καταρχήν είναι το 17%, όχι 17 περιπτώσεις. Α, συγγνώμη, 10%. Ναι. Ικανοποιήθηκαν. Λοιπόν, τι γίνεται. Παλιότερα, όσον υπήρχαν ακόμα λίγων πιο καλές υπαροχές, αυτές οι γυναίκες με τα παιδιά τους μπορούσαν να υποστηριχτούν κάπως καλύτερα στο οικονομικό το κομμάτι για να μπορέσουν τουλάχιστον να μεταστεγαστούν σε ένα χώρο μακριά από τον ύποπτο, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους και πέραν του καταφύγιου. Πλέον έχουμε το εξής φαινόμενο. Μιλώ για την τελευταία τριετία τουλάχιστον. Έχουμε περιστατικά φιλοξενίασης στο καταφύγιο, τα οποία διαμένουν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο χρόνο διαμονής που έχουμε θέσει στα πρωτόκολλα του οργανισμού μας, διότι δεν υποστηρίζονται. Και δηλαδή μία γυναίκα μπορεί να είναι σε έναν καταφύγιο 4 μήνες, να μην υποστηρίζεται από το κράτος, διότι το κράτος έχει αποκόψει όλα τα επιδόματα και όλες τις βοήθειες, και να περιμένει εκεί. Όλα τα περιστατικά που έρχονται στο κατόπιν δεν μπορούν να φιλοξενηθούν, διότι αυτή η γυναίκα είναι 4 μήνες στο δωμάτιο αυτών, κρατάει το χώρο και δεν μπορεί να την πετάξουμε έξω με τα παιδιά για να βάλουμε άλλο περιστατικό. Και γι' αυτό έχουν μειωθεί. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια πολύ μειωμένους αριθμούς εισδοχών, διότι έρχεται ένα περιστατικό, μένει εκεί, λαμβάνει τις υπηρεσίες από το σύνδεσμο στο 1, 2, 3, 4, 5 που μπορούμε να παρέχουμε εμείς σαν εθελοντικός οργανισμός. Το κράτος δεν μπορεί να στηρίξει, ακόμα κι αν έρθει ο λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας να δει την κοπέλα, είναι δεμένα τα χέρια του, δεν μπορεί να υποστηρίξει. Αυτό είναι που εννοώ, ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην υποστήριξη, ώστε το θύμα να βγει με ασφάλεια από το πρόβλημα. Και εμείς ως Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση, έχοντας κάνει μια μελέτη για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες, την οποία θα δημοσιεύσουμε σε λίγες μέρες, παρατηρούμε, διαπιστώνουμε ότι και από άλλες διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται ότι η οικονομική κρίση, εκτός των άλλων συνεπειών στις γυναίκες, αυξάνει τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών. Ναι. Καλά, γιατί κόστος μιλάμε, κυρία Ιωάννου, και το έκοψαν αυτό το κονδύλι. Δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζεται, ή έστω να είχαμε ένα κρατικό κράτος. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχουν περιοριστεί οι λειτουργοί του Γραφείου Ευημερίας που αφορούν θέματα βίας. Πιθανόν να είναι ένα σε κάθε επαρχία. Δεν υπάρχουν προσλήψεις, δεν υπάρχει ομάδα επιστημόνων η οποία να μπορεί βάσιμα, δηλαδή όχι απλά να είναι στα χαρτιά, να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά και με μια σταθερή στήριξη, αλλά και με οικονομική ενίσχυση. Να ενοικιάσουν άλλο χώρο, να δώσουν ένα επίδομα τους πρώτους μήνες ή τον πρώτο χρόνο σε αυτή τη γυναίκα για να μπορεί να σταθεί οικονομικά και να απομακρυνθεί από τη βία. Δεν υπάρχουν κονδύλια, για αυτό που λέει ο κύριος Νικολάου. Κύριε Νικολάου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Δυστυχώς πρέπει, η συζήτηση πρέπει να είναι ωραία. Δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε σε 10-15 λεπτά. Ναι, αλλά τουλάχιστον αυτά που, πρέπει, ναι, αυτά που έπρεπε έχουν υποθεί για να καταλάβει, επαναλαμβάνω, και η κοινωνία το σοβαρό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και ότι υπάρχουν άνθρωποι που έτσι καθημερινά υποφέρουν. Ναι, ναι, κύριε Νικολάου. Απλά να πούμε ότι εντάξει, καλή συζήτηση. Δεν εξαντλήσουμε σίγουρα σε 10-15 λεπτά. Απλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα καταφύγια, δεν είναι μόνο οι γραμμές. Χρειάζεται να ο κόσμος να γνωρίζει, να προλαβαίνει κάποια πράγματα. Εμείς συστήνουμε στον κόσμο να αναγνωρίζει πιο έγκαιρα και κυρίως τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια να αναγνωρίζουν πιο γρήγορα και να αναζητούν πληροφόρηση για πιθανές βίαιες συμπεριφορές. Η γραμμή 1440 είναι εκεί για να στηρίξει ανώνυμα χέμηθα, διότι είναι πολύ καλύτερο να προλαβαίνουμε και να μιλούμε ίσως λιγότερο για καταφύγια και περισσότερο για υγιείς σχέσεις.
Καλό τον κόσμο λοιπόν, όταν ακούει, όταν ξέρει ότι κάτι πάει λάθος σε μια σχέση, να αναζητά την πληροφόρηση το ίδιο γρηγορότερα για να μπορεί να προλάβει τις συνέπειες που τώρα συζητούσαμε. Ευχαριστώ κύριε Νικολάου. Ναι κύριε Ιωάννου, και ευχαριστώ κύριε Νικολάου. Να πω απλά κλείνοντας ότι είναι πάρα πολύ καλή και χρήσιμη η ενημέρωση, αλλά να έχουμε κατά νου ότι ένα θύμα βίας είναι πολύ πιθανό να μείνει και να υποφέρει εάν γνωρίζει θετικά ότι βγαίνοντας από αυτό το πρόβλημα και κάνοντας την επανάσταση δεν θα έχει καμία απολύτως στήριξη. Πού να πάει? Και αυτό τον αναγκάζει ουσιαστικά το θύμα να μένει εκεί και να υποφέρει. Μήπως έχουμε και θέμα έτσι ταμπού, διότι να σας πω, τουλάχιστον στην Κύπρο ένα θετικό που υπάρχει και νομίζω υπάρχει ακόμη είναι ότι λειτουργεί σωστά ο θεσμός της οικογένειας. Δηλαδή, αν μια γυναίκα με τα μωρά της είναι θύμα βίας, μπορεί να αποταθεί, ας πούμε, στους γονείς της να την βοηθήσουν. Ίσως είναι θέμα ταμπού ότι δεν παραδεχόμαστε αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι η στήριξη δεν μπορεί να προέρχεται μόνο από την οικογένεια. Τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Ναι, αλλά χρειάζεται και η οικονομική και η κοινωνική κρατική στήριξη για να μπορέσει κάποιος, κάποια γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κυρία Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όταν θα έχετε έτοιμη και αυτή την έκθεση που είπατε. Την πολύ ευχαριστώ να τα ξαναπούμε. Θα τη συζητήσουμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, και να επιθυμίσω έτσι απλώς, αν στρέψετε λίγο τη μνήμη πίσω στη Λεμεσό, εκείνο το περιστατικό με τον άντρα που πυροβόλησε την ενδιαστάση σύζυγό του και την σκότωσε με τον G3, όλοι το θυμάστε, μπορεί να πέρασε και ένας χρόνος. Δυστυχώς η συζήτηση που έγινε στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά από αυτό το φωνικό, που ήταν καθαρά θέμα βία στην οικογένεια, γιατί προειδοποιούσε και κατήγγειλε η άτυχη γυναίκα ότι ήταν συνεχώς υπό αυτή την απειλή από τον σύζυγό της, από τον τέος σύζυγό της. Η συζήτηση που κάναμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης είναι αν πρέπει να έχουμε σπίτι μας τα G3 και αν η Εθνική Φρουρά τέλος πάντων θα πληγεί το αξιόμαχο ή όχι της Εθνικής Φρουράς με τα G3. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι και εμείς στα μέσα ενημέρωσης φέρουμε ευθύνη να ενημερώνεται όλη η κοινωνία για τα δεδομένα, αλλά για τα πραγματικά δεδομένα και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να αγγίζουμε τη ρίζα του προβλήματος και όχι να γίνεται ένα συμβάν, ένα τραγικό συμβάν, και εμείς να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και να μην βλέπουμε την ουσία του προβλήματος. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, βλέπω εδώ λίγο τα μηνύματα. Ρωτάνε οι ακροατές γιατί απουσίασε ο κύριος Νεοφύτου από τις συναντήσεις με τον Τσίπρα, ο Αβέροφ Νεοφύτου. Είναι στο εξωτερικό. Είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στο εξωτερικό. Εντάξει, ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να κάνει την επίσκεψη. Βρέθηκε η ανώτατη ηγεσία. Μάλλον βρέθηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου, και εκ των αντιπροέδρων του Δημοκρατικού Συναγερμού, και είδαν τον κύριο Τσίπρα. Μιας και είμαι στα μηνύματα, ρωτάει ακροατής πόσα χρωστούσε η Ελλάδα πριν το κούρεμα, πόσο ήταν το ποσό του κουρέματος, πόσα τη δάνεισαν και τι χρωστά σήμερα. Απ' έξω όλα αυτά τα νούμερα δεν τα θυμάμαι, αλλά να τα δούμε και να τα πούμε. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει πολιτικές αγγυλώσεις. Κατά την κυβέρνηση λέει ακροατής, δεν έχει πολιτικές αγγυλώσεις ο κύριο Τσίπρας. Άλλος λέει καλημέρα σας, στην Αυστραλία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε για μια μπουκάλα κρασί. Εμάς στην Κύπρο τι πρέπει να γίνει για να παραιτηθούν? Άλλος λέει όλα είναι θέμα ιδεολογίας, όλα στον βωμό του κεφαλαίου, ο λαός πεινά και μας μιλάτε για επιτυχία και ανάπτυξη. Κύριε εκπρόσωπε, μα πού ζείτε? Όταν οι χώρες που συζητούν με την Τρόικα αρνηθούν να το κάνουν, θα πιέσουν την Ευρώπη να αλλάξει αυτό το παράνομο έκτρωμα, λέει άλλος. Επίσης άλλος ακροατής που ρωτάει που ήταν ο κύριος Νεοφύτου, δεν τον είδε ούτε στο δείπνο ούτε τίποτα. Είπαμε είναι στο εξωτερικό. Ο Γενικός Αγγελέας διερεύνησε το θέμα των δικηγόρων μέσα στο Σαββατοκυριακό, είναι αξιοσημείωτο, λέει. Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα, λέει άλλος, έχει πληγεί. Πλήρης απογοήτευση. Και άλλος ακροατής διαρωτάται γιατί, αφού είναι τόσο χαρούμενοι λέει οι κυβερνώντες, γιατί δεν έβαλαν στους δρόμους λέει ελληνικές σημαίες όταν θα ερχόταν ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον στο διαδίκτυο κυριάρχησε το γλωσσικό λύσθημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτοί οι υδατάνθρακες, που είναι η δεύτερη φορά που το λέει, εξαφάνισαν τον Τσίπρα από το διαδίκτυο, έκλεψαν την παράσταση, ήταν θέμα συζήτησης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι 2-3, βλέπω εδώ το ρεπορτάζ στον πολίτη της συναδέλφου της Κατερίνας της Ζορπά,
η οποία αρέσκεται στο να βρίσκει κάποια πράγματα, ειδικά από το Facebook, και να τα βάζει, και είναι και πολύ πετυχημένα ορισμένα. Εδώ η συνάδελφος στο ρεπορτάζ έχει κάποιες αναφορές που διαβάστηκαν χθες στο Facebook, ξεχώρισε μερικές από τις αναρτήσεις και τις έγραψε κάτω. Για παράδειγμα, λέει «Νίκανα», δηλαδή Νίκο Αναστασιάδη, «μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, θα δώσουμε στους Τουρκοκύπρους τον Μιτσίδη και θα κρατήσουμε το αέριο». Άλλη ανάρτηση ήταν «άρε Νίκαρε, πες, θα φύγει το Τάλ και θα έρθει η Κέλοξ». Johnny Walker, «simply loves spaghetti». Άλλο μήνυμα, «είπα σου χίλιες φορές ρε Βίκτορα, αλλού τις ομιλίες, αλλού τις διαιτές, μένουν 100 εμένα τα χαρτιά, τα γέρημα». Είναι μερικές, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, αναφορές στο διαδίκτυο. Ακόμη μία, και να κλείσουμε αυτό, και θέλω να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι. «Το να κάνεις», έγραψε κάποιος χθες στο διαδίκτυο, «το να κάνεις ένα σαρδάμ όταν είσαι πρόεδρος ενός κράτους προκαλεί γέλιο και πειράγματα. Το να κάνεις το ίδιο σαρδάμ δύο φορές προκαλεί θλίψη και ανησυχία». Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέ. Λοιπόν, σήμερα είναι εδώ η Κατερίνα. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Ανοίξουμε μαζί το αθλητικό παράθυρο. Καλημέρα. Μ' άφησες μόνη εχθές. Ήταν και αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Δεν έκανα καμία ανάλυση. Είπα απλώς τα αποτελέσματα, τι έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν ήθελα να μιλήσουμε για αντικειμένου σε αυτή την αγωνιστική. Και... Θες να πεις ότι αλλάζει το ποιοι είναι οι αδικημένοι, έχουμε καμιά έκπληξη? Όχι. Όχι, αν υπήρχε την έλεγα. Εχθές, από την αλήθεια, ότι στο δεύτερο γκολ του Απολλώνα ο Αθηνικός αδικήθηκε γιατί ήταν offside. Mm-hmm. Όπως φάνηκε τουλάχιστον από την τηλεόραση. Μια φορά μας έδειξε την επανάληψη η τηλεόραση, το συνδρομητικό κανάλι. Οπότε, όπως το είδα, μου φάνηκε ότι ήταν offside. Νίκησε ο Απόλλωνας και διατηρεί την διαφορά των 3 βαθμών που τον χωρίζουν από τον δεύτερο σε βαθμολογία Αποέλ. Ο Απόλλωνας είναι πλέον στους 39 βαθμούς, ο Αποέλ στους 36, η Ομόνια είναι μόνη πρώτη στους 32 βαθμούς. Θυμάσαι τι σου έλεγα τις προάλλες, εάν και εφόσον η ΑΕΛ νικήσει την ΑΕΚ, τότε η Ομόνια είχε... Θα έχει αυτό την... Μα το λέγαμε ότι, ναι, αριθμητικά, ναι, η Ομόνια είναι στη διεκδίκηση της κούρσας. Βεβαίως δεν έχει χαθεί κάτι ούτε, ναι, για την ΑΕΚ ούτε για την Ανόρθωση, που είναι στους 31 βαθμούς στην πεντάδα. Στην έκτη θέση είναι ο Ερμής με 27 βαθμούς και πλέον απειλείται η έκτη θέση από την ΑΕΛ που είναι στους 25 βαθμούς. Ο Ερμής, ο οποίος έχει αποδεσμεύσει τον Νίκη Παπαβασιλείου και ψάχνει για νέο τεχνικό, ζήτησε και ο Γιαννάκης ο Κάς να αποχωρήσει από το τεχνικό team, με βάση αυτά που διαβάζω σήμερα και στην εφημερίδα Χαραυγής, το ρεπορτάζ των συναδέλφων εκεί στην Χαραυγή. Μα πόσους μήνες έκλεισε εκεί ο Νίκη? 2, 3? Από τη μέρα που έφυγε ο Νίκος Παναγιώτου, λογάριασε. Δεν έκατσε και πολύ. Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν είτε από την Αγία Νάπα, και έχει τιμωρήσει και κάποιους άλλους παίκτες από ό,τι διαβάζουμε. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι θα αποφασίσουν στις επόμενες μέρες ίσως αν θα αμείνουν στην ομάδα. Ο Μπεμπά είναι ήδη παρελθόν, όπως δήλωσε και ο κύριος Φανιέρος. Και θα δούμε με το Μωράν τι θα γίνει. Είναι και αυτό στην πόρτα έξοδο, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το θέμα αυτό. Τώρα, στη λίστα με τα ονόματα έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν γραφτεί ονόματα από αυτούς που συχνά πυκνά ακούγονται. Όταν αποδεσμεύεται ένας προπονητής και οι άλλοι είναι ελεύθεροι, τότε ακούγονται και γράφονται, ναι, τα ονόματα τους. Ανάμεσα σε άλλους παίζει για το όνομα του Νεόφυτου Λάρκου. Που ήταν στη Σαλαμίνα. Που ήταν στη Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε για τον Νίκο Παναγιώτου, που ήταν ο πρώτος που αποδεσμεύτηκε από τον Ερμή. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους κορυφαίους της Ηπείρου. Είναι μεγάλη τιμή για τον Νίκο Παναγιώτου από την UEFA. Λοιπόν, λέγαμε ότι η ΑΕΛ είναι αυτή που απειλεί τον Ερμή για την πρώτη εξάδα. Ο Εθνικός Άχνας έμεινε στους 20 βαθμούς, η Νέα Σαλαμίνα είναι στους 17.
Και εντάξει, μπορεί να μην το είπες εσύ, αλλά το μεσημέρι είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος κάτι έχει σχολιάσει για το γκολ του ΑΠΟΕΛ και τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά και τα παράπονα που είχε το ΑΠΟΕΛ, τα παράπονα που είχε η Νέα Σαλαμίνα από την διαιτησία. Δεν είναι η πρώτη φορά που φωνάζει για το συγκεκριμένο διαιτητή η Νέα Σαλαμίνα. Ο Θέλος και δόξα στους 14 και η Αγία Ανάπα έχει ανέβει πλέον στους 12 βαθμούς σε 18 αγώνες. Λοιπόν, αύριο είναι οι αγώνες κυπέλλου και ξεκαθαρίζει οριστικά η οκτάδα με τις ομάδες που θα συνεχίσουν την προημιτελική φάση. Είναι τα δύο παιχνίδια, Ανόρθωση Διγενής Ρόκλινης, 2-1 νίκησε η Ανόρθωση στο πρώτο μάτς, 4-0 η Ομόνια την Αγία Ανάπα, στις 5 αύριο Ανόρθωση Διγενής, στις 7 Αγία Ανάπα Ομόνια. Και μετά να θυμίσω και την κλήρωση που έγινε στις 27 Ιανουαρίου, ο Θέλος Αθιένου ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Ερμής, Ομόνια θα σφραγίσει αύριο την πρόκριση και θα παίξει με την Καρμιώτη της Απολεμιδιών και Διγενής η Ανόρθωση, αν και εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο, γιατί ξέρεις είναι έθραυστο αυτό το 2-1. Εντάξει, άλλο ήταν εκτός έδρας όμως η Ανόρθωση που το πέτυχε, υποτίθεται. Εντάξει, ναι, όμως πάλι το 2-1, είναι κύπελο, οι εκπλήξεις, όχι μόνο στο κύπελο, βλέπουμε συχνά πυκνά τις εκπλήξεις. Εντάξει, έχει τον πρώτο λόγο η Ανόρθωση βεβαίως. Θα είναι μεγάλο μπαμ να γίνει, να αποκλειστεί από το Διγενή Ρόκλινης και δεν θα το συγκρίνω με τον αποκλεισμό του Απόλλωνα σε καμία σχέση. Ναι. Θα είναι μεγαλύτερο μπαμ. Σίγουρα, αυτό. Σίγουρα. Και θα παίξει με το Αποέλ. Το Αποέλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και οι εφημερίδες Έλπης, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με την εφημερίδα σήμερα Sport Day της αλήθειας. Λοιπόν, αφεντικό. Ο Απόλλωνας ξανά στο συντρία, ο Φώτης Παπουλής άνοιξε το σκορ στο 68, έδωσε την παλιά στον Γκιε στο 77, όπου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, το δεύτερο γκολ το Απόλλωνα φάνηκε ότι ήταν σε θέση offside. Ο ποδοσφαιριστής, ο Γκιε που σκόραρε. Άσχημα, τα νέα για Βίνι. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Μόναχο χθες ο Βινίσιος και έδειξαν ότι υπέστη μερική ρήξη συνδέσμων από το διάστημα αποχής από τους αγώνες και το διάστημα αποχής από τους αγώνες του ΑΠΟΕΛ θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Ανακοινώθηκε η απόκτηση Χαραλάμπους. Η χαμένη ευκαιρία και η ανάγκη για άμεση αντίδραση και επιστροφή στον δρόμο επιτυχίων, αυτό είναι για την ΑΕΚ. Η πάνω και η κάτω από την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τέλος ο Νίκη, φεύγει ο Μπεμπά, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα με Μωράν. Η δικαίωση του Ανδρέα, ο λόγος για τον Μακρύ, ποδοσφαιριστής που είχαμε πρόσφατα και στον Άστρα και μίλησε. Ετοιμάζει τον Σέμα η ΑΕΛ, ο Χριστάκης Χριστοφόρου, ο Λευτέρης θα σου λέγα τώρα, ξέρω πώς μου ήρθε. Τον είχες πριν, δεν ξέρω πώς μου ήρθε στο μυαλό. Ο κύριος Χριστάκης Χριστοφόρου. Έτσι και στα δύσκολα η Ομόνια ικανοποίηση για την πολύ καλή πορεία στους πράσινους που καλούνται να δείξουν χαρακτήρα στο δύσκολο πρόγραμμα. Αγωνιστικά υπάρχει μια ηρεμία στην Ομόνια. Βεβαίως το οικονομικό είναι που καίει τους πράσινους και εκεί είναι τα δύσκολα στην παρούσα φάση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δικό σου πολίτης. Ωραία. Να ξεκινήσω όμως με τη Sport Time της σημερινής. Διπλό και στο Συν 3, ο λόγος για την Απόλλωνα βεβαίως, με τέρματα τον Παπουλή και Εγκύε. Νίκησε 2-0 τον Εθνικό. Αντώνη, μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά γράφει η σημερινή. Ναι. Λοιπόν, στην εφημερίδα Χαραυγή, στο ένθετο κόσμο των σπορ. Σήμερα 3η 3 Φεβρουαρίου το αποδεικνύει στο γήπεδο. Η Ομόνια συνεχίζει να έχει σταθερότητα σε απόδοση αλλά και στα θετικά αποτελέσματα. Ελπίδες για κάτι καλύτερο στην ΑΕΛ. Ανασύνταξη δυνάμεων στην Νέα Σαλαμίνα. Κράτησε τις αποστάσεις ο Απόλλωνας. Αυτά έχει στο ένθετο η εφημερίδα Χαραυγή. Στο πιστόφυλλο αποφασίζουν σήμερα για νέο προπονητή στον Ερμή. Ψηλά στη λίστα των φτεροπόδανων βρίσκονται η Λάρκου και Χατζηλούκας. Δικός της ο Κουαδράδο στην Τσέλσι. Δανεικός ο Τζούρισιτς στην Σαουθάμπτον. Ανοιχτή συγκέντρωση στην Ομόνια. Έκλεισε Χαραλάμπους, 17χρονος επιθετικός ο Μιχάλης Χαραλάμπους από τον Εθνικό Αχνάς, ανακοινώθηκε. Απέκτησε Σούρλε η Βόλσπουρκ. Τα πήρε ο Σάμουελ Ετό, ο Καμερουνέζος επιθετικός Σαμπντόρια. Εντάξει, τσακώθηκε με τον προπονητή, το Σίνισα Μιχαήλοβιτς, επειδή ο τελευταίος προγραμμάτισε διπλή προπόνηση μόλις μια ημέρα μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τωρίνο. Λοιπόν, πάμε στη εφημερίδα. Παγκύπριο ρεκόρ από τον Θεοφάνη Μιχαηλά το Σάββατο, τον αθλητή του ΓΑΣΙΕ, στα 800 μέτρα με χρόνο 1
49-52 σε διεθνές meeting που έγινε στην Βιέννη. Συγχαρητήρια στον Θεοφάνη Μιχαηλά. Πάμε στη εφημερίδα Πολίτης, στο γήπεδο πρώτα. Δύσκολη αλλά τεράστια σπουδαία νίκη για τον Απόλλωνα μέσα στο Δασάκι και διατήρηση του συν 3 από το Αποέλ στην κορυφή. Ο μόνος στόχος που έμεινε, λέει ο Αντώνε, που είναι βεβαίως ο στόχος του πρωταθλήματος. Στην πίσω σελίδα του Πολίτη, νίκησαν τον χρόνο. Αυτές είναι οι σημαντικότερες διεθνείς μεταγραφές της τελευταίας ώρας. Και έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Στους κορυφαίους της Ηπείρου, μεγάλη τιμή για τον Νίκο Παναγιώτου από την UEFA. Μπράβο, πραγματικά στον Νίκο Παναγιώτου. Έκανε εξαιρετική δουλειά στον Ερμή. Που εκεί φαντάζομαι έχει κρυθεί η προπονητική του καριέρα. Όχι μόνο ως προπονητή, και αλλά παίχτης. Και ως παίχτης. Ο Νίκος Παναγιώτου είχε συμπεριληφθεί παλαιότερα, αν θυμάσαι, Έλπης. Ήταν δεν είναι για την προπονητική του, είναι στη λίστα με τους καλύτερους τερματοφύλακες της Ευρώπης. Ευτυχώς που το διευκρίνησες. Ναι. Εγώ μείνα στον τίτλο, θεώρησα σαν προπονητής. Επιτυχημένος προπονητής είναι, άσχετα και αν δεν, με τη Νέα Σαλαμίνα δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο. Προς επιτυχίες. Το διευκρινίζουμε, ναι. Λοιπόν, είναι σαν παίχτης, καλύτερος τερματοφύλακες. Ναι. Ερμής, σήμερα η απόφαση για τον προπονητή. ΠΑΣΠ, βράβευση των κορυφαίων. Everton, Liverpool, το δικαστήριο ρίζει την ώρα του ντέρπι. Μερική ρήξη συνδέσμου, τα είπες πριν για τον Βραζιλιάνο, ναι. Του Αποέλ. Πήρε βαθμό με 9 η ΑΕΚ και για την Ομόνια που έλεγε σε ανοιχτή συγκέντρωση είναι την Πέμπτη. Είναι σε συνεργασία με το σωματείο Παρνασσός Στροβόλου. Και τον Όμιλο Γυναικών Ομόνιας την 5η στις 9 εκεί στον Παρνασσό Στροβόλου. Είναι ανοιχτή συγκέντρωση, θα έχει. Λοιπόν, και Goal News, Ιχνηλάτες, Παπουλής και Γκίε δείχνουν τον δρόμο στους Κιανόλευκους, οι οποίοι πέρασαν ανώδυνα το εμπόδιο του Εθνικού Άχνα. Σπουδαίο διπλό στο Δασάκι για τον Απόλλωνα, είναι στο συν 3 από τον Αποέλ. Οι ξοφλημένοι, εντός εισαγωγικών η λέξη ξοφλημένοι, αναστήθηκαν. Από το πεδίο της κριτικής, οι Τζιμπούρ και Ρίσε πέρασαν στο πεδίο της αποθέωσης. Αποτελούν ισχυρά πιόνια στην γαλαζοκίτρινη σκακέρα, αφού κουβαλούν πολλές εμπειρίες και παραστάσεις. Μερικοί ρήξη συνδέσμοι δέξαν οι εξετάσεις του Βινίσιου στη Γερμανία. Ο Αποέλ ανακοίνωσε το 16χρονο στα 17 Μιχάλη Χαραλάμπος. Είναι ανάμεσα στα μεγάλα ταλέντα του ποδοσφαίρου μας. Τριφύλλη στην επίθεση. Βελτιώθηκε σημαντικά στο σκοράρισμα η Ομόνια και είναι στην τρίτη θέση. Μόνη. Η μπάλα τιμωρεί. Ο Μοντέιρο θυμάται για αρκετό καιρό την ευκαιρία που έχασε στο Τσίριο. Αλάνθαστη στο 2015 για ανόρθωση. Αναπτέρωση ελπίδων στην ΑΕΛ. Αναμένοντας τον επόμενο παρελθόν ο Νίκη Παπαβασιλείου από τον Ερμή. Λοιπόν, έχουμε άλλα 3-4 λεπτά. Ελπίζω. Θέλω να σχολιάσουμε δύο θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Goal News και θα καταλάβεις την διαφορά και οι ακροατές θα καταλάβουν τη διαφορά του ποδοσφαίρου μας, της Δικαστικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ. Λοιπόν, διαβάζω. Η Νέα Σαλαμίνα καταγγέλθηκε στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ επειδή δεν έχει πληρώσει τους διαιτητές, τον παρατηρητή, τα ποσοστά της ΚΟΠ και δεν έχει στείλει το φύλλο εκκαθάρισης στους αγώνες με αντίπαλους τον Ερμή, τον Οθέλο και την Ανόρθωση. Διαιτητές, παρατηρητές και ποσοστά ΚΟΠ στοιχίζουν περίπου 2.200 ευρώ ανά αγώνα. Με απόφαση της δικαστικής, λοιπόν, η Νέα Σαλαμίνα πρέπει να πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε αγώνα που χρωστούσε. Συν. Με απλά λόγια, χρωστά 6.600. Για τρεις αγώνες. Θα πρέπει να πληρώσετε, δηλαδή, επιπρόσθετε άλλες 12.000 συν. Σχεδόν 20. Γι' αυτό, επειδή η ποινή είναι κωδικοποιημένη και το τετραχίλιαρο είναι στη σχετική διάταξη στην προκήρυξη της ΚΟΠ. Mm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις σε κάποια άλλα αθλήματα. Στον μπάσκετ, για παράδειγμα, καταγγέλθηκαν πρόσφατα για τη μη πληρωμή της αντιμισθίας των διαιτητών, κομισάριου, κριτών και των μελών της στατιστικής υπηρεσίας ΕΘΑ και Ομόνια. Οι δύο ομάδες. Η δικαστική της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης επέβαλε ποινή χρηματικού πρόστιμου 100 ευρώ και 50, άλλα 50 ευρώ έξοδα και εντός 30 ημερών θα πρέπει να πληρωθούν. Απλώς οι διαφορές. Ναι. Δηλαδή 2.200 στο ποδόσφαιρο, 4 στάνταρ γιατί έτσι είναι. Είναι κωδικοποιημένος, είναι στάνταρ στο τετραχίλιαρο. Άλλες 4 δηλαδή 6.200 για τον αγώνα. Και βλέπουμε τις διαφορές για 150 ευρώ στον μπάσκετ. Λοιπόν, το άλλο θέμα, και θα κλείσουμε με αυτό, έχουμε άλλο 1,5 λεπτό περίπου. Έχει να κάνει με την αθλήτριά μας, την Χριστοδουλίδου, λοιπόν, η οποία είναι μαθήτρια και είναι πρωταθλήτρια ταυτόχρονα των κοινοπολιτικών αγώνων, η Θέμης Χριστοδουλίδου, η πρωταθλήτριά μας σε ρυθμική γυμναστική.
Πρόσφατα έχει τιμηθεί και από την ΕΑΚ, που την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου. Ως ανερχόμενο ταλέντο έχει τιμηθεί μαζί με τον Ανδρέα Μακρύ της Ανόρθωσης και τον σκοπευτή Στέφανο Νικολαίδη. Αξιολογήθηκε από τον καθηγητή φυσικής αγωγής, το γυμναστικό της δηλαδή, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με βαθμό 16. Αυτό το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις, γιατί με μία ανάρτηση στο Facebook από τον πατέρα της, είδε το φως της δημοσιότητας τέλος πάντων. Της έβαλε 16 ο γυμναστής στο σχολείο. Ναι. Και η κοπέλα είναι πρωταθλήτρια. Η Θέμης είναι έκτη καλύτερη αθλήτρια της Κύπρου από όλα τα αθλήματα. Και σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό που την αξιολόγησε, προφανώς δεν μπορεί να είναι άριστη στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Δεν μπορώ όμως να ξέρω, γιατί για ποιο αντιλαμβάνομαι θα έχει κάποια δικαιολογία να πει. Δεν ξέρω όμως, είναι λίγο έτσι αντιφατικό νομίζω. Ναι. Και θα το ψάξουμε να το δούμε το θέμα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, βλέποντας τον... Το βαθμό. Ναι, βλέποντας τον βαθμό της κόρης του, και φυσική αγωγή 16. Μάλιστα. Πώς γίνεται να είναι μία από τις καλύτερες αθλήτριες στην Κύπρο, με βραβεία, και... Στη γυμναστική στο σχολείο να έχει 16. Εντάξει, ναι. Στα σχολεία δυστυχώς όταν θα μεγαλώσεις και εσύ είναι θα δεις τι... Η Θέμης Χριστοδουλίδου είναι κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου σε μια διοργάνωση όπως είναι το κοινοπολιτική και αγώνες, με τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών από 70 χώρες. Πήρε χάλκινο σε κοινοπολιτική. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η Κατερίνα, στα σχολεία δεν ξέρω, υπάρχουν και καταστάσεις που δεν είναι εύκολο αν δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Ναι, δεν ξέρω, γιατί ίσως ο καθηγητής ή καθηγήτρια, δεν ξέρω ποιος ήταν, να βλέπει ότι απουσίαζε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν λέω ότι είναι αυτό, αλλά είναι έτσι λίγο... Είναι άξιο αναπορίας πάντως. Ναι, και θα το ψάξουμε το Έχω θέμα. Έχω προσωπική άποψη το τι συμβαίνει στα γυμνάσια και στα... Για τα λύκια όχι, για τα γυμνάσια που ξέρω, δεν είναι και όλα έτσι... Δεν κινούνται τέλος πάντως στη σφαίρα της λογικής, να σου το πω έτσι. Ναι, εάν, ξέρω εγώ... Δεν ξέρω, θα πρέπει να το ψάξουμε να το δούμε το θέμα, ψάξει, γιατί δεν θέλω να στήσω ούτε στον τοίχο τον καθηγητή, την καθηγήτρια της φυσικής αγωγής, ναι, αλλά ξέρω. Είναι άξιο πορείας πλούς και εσύ πως μια αθλήτρια η οποία σε τιμά τη χώρα, τιμά το σχολείο σου και εσύ της βάζεις 16. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Θα δούμε. Ευχαριστώ θα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, yeah. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Για πάνελ πολυορεθάνης, κανήκο ψήμο και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφείς, ό,τι πάχος και ό,τι χρώμα θέλεις. Κι ώσπου να πιεις έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, ας θέλω να μου πεις το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολυορεθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφει και λένε. Απαναγία μου. Ναι, κόφει τη και λένε της, αν τα βρεις αλλού πιο φτηνά. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπης Γεωργίου.